Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία μοιάζει η πλατεία από εδώ πάνω. Πραγματικά χάνεται. Και ο εξώστης, έτσι όπως τον βλέπω. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η μάχη που καλούμαστε να δώσουμε αυτό το Μάιο σε όλα αυτά τα επίπεδα, και στο Δήμο της Αθήνας και στο Δήμο του Πειραιά και στις περιφέρειες όλης της Ελλάδας, αλλά και στο επίπεδο της Ευρώπης, όπως είπε και η Ρένα πριν, είναι μια μάχη δύσκολη και κρίσιμη. 4 χρόνια επιβίωσης μέσα στη μνημονιακή πραγματικότητα έχουν έρθει, έχουν φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές μας. Από την πρώτη στιγμή μας παρουσίαζαν το μνημόνιο ως ευλογία και την κοινωνική εξαθλίωση ως προϋπόθεση για να εξαγνιστούμε για τις αμαρτίες μας. Μας παρουσίασαν την καταστροφή ως μονόδρομο και την ίδια στιγμή κατηγορούσαν εμάς για καταστροφολόγους. Τον Μάιο κλείνουμε 4 χρόνια ενός μακρύ χειμώνα. Από τότε δηλαδή που η κυβέρνηση Παπανδρέου υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο και στην ουσία καταδίκασε την ελληνική κοινωνία. Τον Μάιο του 2014 όμως ο ελληνικός λαός έχει μια μοναδική ευκαιρία. Να οδηγήσει αυτή τη συσσωρευμένη οργή που δικαιολογημένα νιώθει σε αποτελεσματική δύναμη εκθρόνησης του φθαρμένου πολιτικού προσωπικού που τόσα χρόνια εξυπηρέτησε τα συμφέροντα των λίγων. Να μετατρέψει την αγανάκτησή του σε φωνή δημιουργίας, δημοκρατίας και ανατροπής. Γιατί οι εκλογές και η έκφραση του λαού, των πολλών, είναι αυτό που στην πραγματικότητα τους τρομάζει. Και το μήνυμα που θα στείλουμε από τις γειτονιές της Αθήνας, από τις γειτονιές του Πειραιά, από τις πόλεις και τα χωριά της περιφέρειας, από κάθε γωνιά της Ευρώπης θα είναι ξεκάθαρο. Θα σας νικήσουμε. Όχι για να σας αντικαταστήσουμε όμως και να έρθουμε εμείς τα πράγματα, αλλά γιατί οι ανάγκες των πολλών είναι πάνω από τα κέρδη των λίγων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι δημοτικές εκλογές στην Αθήνα είναι μια δύσκολη μάχη. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε ότι θα μας στήσουν παγίδες και θα προσπαθήσουν να μας φτιάξουν μια εικόνα που να ταιριάζει στα δικά τους μέτρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήδη εργάζονται ακατάπαυστα για να μας βάλουν σε ένα καλούπι που να θυμίζει τους εαυτούς τους. Και για να το κάνουν αυτό θα σπαταλήσουν πολύ χρόνο μαζί με τα επικοινωνιακά τους επιτελεία, πολύ περισσότερο όμως από ό,τι διέθεσαν για να λύσουν τα προβλήματα των κατοίκων της πόλης. Εμείς όμως θα τους το κάνουμε σαφές. Δεν είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό με το οποίο έκτισαν τις πολιτικές τους καριέρες. Δεν είμαστε φτιαγμένοι από τη λάσπη και τα τούβλα του δικού του συστήματος. Όλοι και όλοι εμείς, όλοι και όλες εμείς είμαστε φτιαγμένοι με τις αξίες της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της δημοκρατίας. Όλοι αυτοί μας κατηγορούν ως παιδιά του κομματικού σωλήνα. Ποιοι μας κατηγορούν ως παιδιά του κομματικού σωλήνα? Τα παιδιά του μνημονιακού σωλήνα. Αυτοί που με τις πράξεις τους ως δήμαρχοι ή ως βουλευτές όχι απλώς επικύρωσαν την πολιτική του μνημονίου, αλλά και την επιρασπίστηκαν ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Έχει το θράσος σήμερα ο κύριος Καμίνης να παρουσιάζεται ως μια ακομμάτιστη και αυτοδιοικητική επιλογή. Αυτός ο οποίος όταν κέρδιζε τις εκλογές του 2010, πανηγύριζε με τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δήλωνε ότι η νίκη Καμίνη αποτελεί την καλύτερη ένδειξη νομιμοποίησης της δικής του πολιτικής. Θυμηθείτε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η σημερινή Δημοτική Αρχή του κυρίου Καμίνη εφάρμοσε κάθε απόφαση της κυβέρνησης για περιορισμό της χρηματοδότησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, για απολύσεις, διαθεσιμότητες και περικοπές. Και σήμερα έχει το θράσος να πενεύεται για την οικονομική εξυγίανση που πέτυχε. Να μας απαντήσει όμως ο κύριος Καμίνης. Πώς νιώθει που οι υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τις στοιχειώδες ανάγκες των πολιτών σε μία περίοδο που τους έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ? Ο κύριος Καμίνης οφείλει να απολογηθεί για τις επιλογές του στο λαό της Αθήνας. Όμως η μάχη του φθαρμένου μνημονιακού προσωπικού που παλεύει να διατηρήσει κάποιο θόκο στην κεντρική πολιτική σκηνή συμπληρώνεται με τον κύριο Σφιλιωτόπουλο και με τον κύριο Κακλαμάνη. Ο κύριος Φιλιωτόπουλος από τη δική του πλευρά μας υποσχέθηκε μια Αθήνα αναβαθμισμένης αισθητικής. Αλήθεια, όταν ψήφιζε ως βουλευτής όλες τις μνημονιακές επιταγές, δεν αναρωτήθηκε τι επιπτώσεις έχουν οι επιλογές του στην αισθητική της Αθήνας? Γιατί η Αθήνα, κύριε Σφιλιωτόπουλε, δεν είναι μόνο η εικόνα της την οποία σκοπεύετε να ντύσετε με ηλιουστρασιόν περί τυλίγματα.
Η Αθήνα είναι οι άνθρωποι της. Αυτοί που έχασαν τις δουλειές τους, που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, αυτοί που κινδύνεψαν να χάσουν τα σπίτια τους και αυτοί που καταδικάσατε με την ψήφο σας στο κοινωνικό περιθώριο. Αυτή την Αθήνα μπορείτε να προσποιήσετε ότι δεν τη βλέπετε, αυτή όμως η Αθήνα δεν ξεγελιέται με υπερηφανειακές υποσχέσεις. Όμως και ο κύριος Κακλαμάνης, παρά την απόρριψή του από τους Αθηναίους δημότες το 2010, έρχεται να διεκδικήσει το Δήμο της Αθήνας πιστεύοντας πως είναι ιδιοκτησία του και ότι του χρωστάει κάτι ο λαός της Αθήνας. Υπάρχουν όμως λόγοι, κύριε Κακλαμάνη, για τους οποίους χάσατε το 2010. Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι επί των ημερών σας επιχειρήσατε να θυσιάσετε χώρους πρασίνου για να εξυπηρετήσετε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη σπατάλη του δημόσιου χρήματος και η αυθαιρεσία αποτελούσαν το έργο της καθημερινότητάς σας? Και όσο κι αν σήμερα χύνετε κροκοδίλια δάκρυα για την κοινωνική εξαθλίωση και τις επιπτώσεις του μνημονίου, πιστεύτε μας, κύριε Κακλαμάνη, οι Αθηναίοι θυμούνται τα έργα και τις ημέρες σας. Εμείς καλούμε από τη δική μας πλευρά τους δημότες της Αθήνας να αλλάξουν σελίδα, να μην αποδεχτούν την γκρίζα πραγματικότητα, αλλά να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Να απελευθερώσουμε την Αθήνα από την κατάθλιψη. Να στείλουμε ένα μήνυμα δυνατό, ισχυρό για αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, συμμετοχή και δημοκρατία παντού. Γιατί τα συλλογικά προβλήματα απαιτούν συλλογικές λύσεις. Με την ανοιχτή πόλη στην Αθήνα, με το λιμάνι της Αγωνίας στον Πειραιά και με όλες αυτές τις εκατοντάδες δημοτικές και περιφερειακές κινήσεις, καταφέραμε και αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και παραμβαίνουν οι δημοτικές μας κινήσεις. Η πλούσια εμπειρία και η παρακαταθήκη χιλιάδων ανθρώπων που μας πλαισίωσαν αποδεικνύει ότι αυτή η δημοτική μας παρέμβαση δεν αρχίζει και τελειώνει κάθε 4 χρόνια με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται με τη συμμετοχή στα τοπικά κινήματα των γειτονιών, με την καθημερινή παρέμβαση στα μικρά και μεγάλα προβλήματα των πολιτών, με τη διαρκή επαφή με τους συνδημότες μας. Όπως η ανοιχτή πόλη λοιπόν άλλαξε τα δεδομένα για το τι σημαίνει δημοτική παράταξη, τώρα είναι η ώρα για το μεγάλο βήμα. Η ώρα να αλλάξουμε τα δεδομένα για το τι μπορεί να σημαίνει ο Δήμος για τους πολίτες. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση προβάλλουμε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας, δημοτική κοινωνική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε την κοινωνική κρίση με αλληλεγγύη. Αποτελεί προτεραιότητα για μας η άμεση ενίσχυση των κοινωνικών του Δήμου, έτσι ώστε κανένας συμπολίτης μας να μην μένει μόνος του στην κρίση. Δεν μας ταιριάζουν οι επικοινωνιακές εκδηλώσεις αλληλεγγύης, δεν μας ταιριάζει όμως να κρύβουμε τους συμπολίτες μας τα θύματα της κρίσης κάτω από το χαλάκι. Θέλουμε μία δημοτική αρχή που να αποτελεί ασπίδα για όσους κινδυνεύουν με διακοπή ηλεκτροδότησης, για όσους χάνουν την πρόσβασή του στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Θέλουμε μια δημοτική αρχή που να μην βλέπει τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης ανταγωνιστικά, αλλά να τις ενισχύει σεβόμενη την αυτονομία τους. Με το πρόγραμμά μας για δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, για δημοτικά γιατρία, για κτηριακές εγκαταστάσεις στα σχολεία, θα δώσουμε ανακούφιση σε όσους τις έχουν ανάγκη. Και αυτό όχι γιατί είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά επειδή έχουμε την πολιτική βούληση και προτάσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεύτερος άξονας. Ποιότητα ζωής στις γειτονιές και όχι έργα βιτρίνας. Θα δουλέψουμε για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των Αθηναίων με έμφαση στις γειτονιές. Με ένα φθηνό οικολογικό πρόγραμμα παρεμβάσεων, με τεχνικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, ώστε οι δημόσιοι χώροι να μην αφήνονται σε αχρηστία και να μετατρέπονται σε σκοτεινά σημεία στην πόλη. Να επαναφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας, όχι μέσω του τρόμου, αλλά μέσω της ζωής σε κάθε γειτονιά. Τρίτος άξονας. Για μια δημοτική αρχή που θα στηρίζει και θα ενισχύει τις δημιουργικές δυνάμεις της πόλης, την παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα στην Αθήνα. Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια στα λουκέτα και να ψάχνει και να βρίσκει δικαιολογίες χαμηλού επίπεδου για να εξηγήσει αυτό που είναι αυτονόητο στον κάθε μαγαζάτορα. Ότι δηλαδή τα μαγαζιά κλείνουν εξαιτίας της μνημονιακής πολιτικής. Εμείς φιλοδοξούμε από τη δική μας πλευρά να αξιοποιήσουμε όλους τους νέους επιστήμονες που απαξιώνονται στην Ελλάδα της κρίσης
και να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις τους, προωθώντας συνεργατικές και κοινωνικές μορφές επιχειρηματικότητας στο επίπεδο της πληροφορικής, της καινοτομίας, της ενεργειακής εξοικονόμησης. Τέταρτος άξονας, για μια δημοτική αρχή που θα αναζητά τον έλεγχο και θα οργανώνει τη συμμετοχή για μια Αθήνα της δημοκρατίας. Δεν θα κυβερνήσουμε το Δήμο συγκεντρωτικά, πίσω από κλειστούς τοίχους, σε συνδιαλλαγή με συμφέροντα που κυκνούνται σκοτεινά στους διαδρόμους. Επιδίωξή μας είναι να εισβάλλουν στη λειτουργία του Δήμου οι ενεργοί πολίτες, οι σύλλογοι κατοίκων, οι φορείς της πόλης. Και έτσι θα ξαναδώσουμε νόημα στην πραγματική αυτοδιοίκηση της πόλης. Σημασία λοιπόν για μας δεν έχει ποιος θα διοικήσει ή ποιος μπορεί να διοικήσει την πόλη. Σημασία έχει ποιος μπορεί να την αλλάξει την πόλη. Και πιστεύουμε βαθιά πως ο μόνος που μπορεί να την αλλάξει είναι ο κόσμος που ζει και εργάζεται εδώ, ο κόσμος που αγωνίζεται και ομορφαίνει τις γειτονιές της πόλης μας, οι εργαζόμενοι στους δήμους, οι επιστήμονες, οι άνθρωποι του πολιτισμού, ο κόσμος που αγαπά την Αθήνα και όλες τις πόλεις, οι νέοι και οι πιο μεγάλοι. Μαζί με αυτόν τον κόσμο θα προχωρήσουμε σε έναν αναμφισβήτητα δύσκολο αγώνα με ένα κοινό στόχο. Να διώξουμε το φόβο και το μίσος. Να διώξουμε τη θλίψη και την εγκατάλειψη για να ανακαταλάβει την Αθήνα και όλες τις πόλεις η δημιουργία και η ελπίδα. Για να επιστρέψει οριστικά στην Αθήνα η ζωή. Αυτό είναι το στοίχημα για το Δήμο της Αθήνας. Αυτό είναι το στοίχημα για τις πόλεις. Αυτό είναι το στοίχημα για την περιφέρεια Αττικής. Για όλες τις περιφέρειες, για όλη την Ευρώπη. Δεν είναι στοίχημα προσωπικό. Είναι στοίχημα συλλογικό. Είναι ένα στοίχημα της δικιάς μας γενιάς. Είναι το στοίχημα των νεότερων και μεγαλύτερων αντρών και γυναικών. Είναι το στοίχημα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες. Είναι το στοίχημα των κατοίκων στις γειτονιές της Αθήνας. Το στοίχημα των δημοκρατικών πολιτών της Αθήνας και της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, παρά μόνο να νικήσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα. Και εγώ, με μεγάλη χαρά και είναι μεγάλη μου τιμή να καλέσω στο βήμα έναν άνθρωπο που για